από τη δεύτερη εκλογική περιφύξη, θυμίζω πως είναι πρόεδρος της ειδικής μόνιμης επιτροπής ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής. Είναι ο αγαπητός ο κύριος Σάββας Αναστασιάδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και του λέμε πολύ πολύ καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Κύριε Αναστασιάδη, ξεκινάω κατευθείαν με το θέμα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να ακούσετε. Λίγο νωρίτερα είχαμε τον Κώστα τον Αμπατζά, τον συντονιστή της Δημαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θα ξεκινήσω με αυτό που έκλεισε με τον κύριο Αμπατζά. Αναφέρομαι στα επεισόδια, στα αυτά που συνέβησαν χτες, προχτές, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα ήθελα τη δική σας σκέψη. Τι αποτελούν ντροπή. Δεν χρειάζεται σκέψη. Έχουμε βαθιά ιδεολογική διαφορά με τον ΣΥΡΙΖΑ ή τρόπο αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων. Είναι ντροπή για τη χώρα. Και για τα πανεπιστήμια και για τους καθηγητές. Δεν άκουσα τι είπε και φαντάζομαι τι είπε. Γνωρίζετε όμως πολύ καλά τις ανακοινώσεις που έχει εκδώσει και το κόμμα σας και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι δεν χρειάζεται η πλειοψηφία του ελληνικού λαού συντάσσεται υπέρ της νομιμότητας και της τάξης και δεν χρειάζονται σχόλια περαιτέρω για αυτό το θέμα. Ναι. Δεν παρατηρούνται πουθενά στον κόσμο αυτά τα φαινόμενα. Πουθενά ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες. Παραμένουν ακόμη στη χώρα μας. Πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή και αυτή είναι η δέσμευση και της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και η ανακοινώση του αρμόδιου υπουργού. Προφανώς όλο αυτό που περιγράφεται, κύριε Αναστασιάδη, θα επιμείνω λίγο περισσότερο σε αυτό. Είδατε και τις εικόνες όμως με τα επεισόδια με τους αστυνομικούς. Είδαμε την χρήση οβίδων κρότου λάμψης. Τα καταγγείλετε όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η εικόνα. Αυτό, έτσι θα συνεχίσει. Η κατάσταση αυτό, αυτή δηλαδή, μέσα στο Πανεπιστήμιο, κύριε Αναστασιάδη. Όχι, θα συνεχίσει. Υπάρχει μια πολύ μικρή πλειοψηφία που προσδιορίζεται στο 3 με 5% των φοιτητών. Αυτοί είναι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα. Όταν λοιπόν αυτοί με λωστούς, με βαριοπούλες πάνε και γκρεμίζουν και στρέφονται εναντίον του Πανεπιστημίου, αλλά και εναντίον της αστυνομίας. Πώς έπρεπε να τους συμπεριφερθούν, δεν ξέρω, δεν είδα αυτά, αλλά προκαλούνται προφανώς οι αστυνομικοί για να επιβάλλουν την τάξη. Δεν θέλει κανείς τέτοιες εικόνες. Δεν επιδιώκει κανείς τέτοιες εικόνες. Αλλά και η αστυνομία, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας, πρέπει να κάνει την τάξη, τη δουλειά της, δεν είναι θέμα δικό μας. Και πρέπει να επιβάλλει το αίσθημα της ασφάλειας στην κοινωνία. Πρέπει αυτό να καθιερωθεί. Δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να αποτελούν στην Ελλάδα ακόμη τόπους ανομίας μιας μικρής μειοψηφίας η οποία καταδυναστεύει και τους άλλους φοιτητές. Τρομάζουν οι ελφοίτητες που θέλουν να τελειώσουν την ώρα τους τις σχολές τους και τα πανεπιστήμια για να μπουν στην αγορά εργασίας. Ένα ποσοστό που ποτέ δεν θα μπει στην αγορά εργασίας, θα ασχολείται όλο με αυτά, το ξέρετε, το ζούμε χρόνια αυτό το φαινόμενο. Ναι. Κύριε Αναστασιάδη, από αυτού πάντως ο Νίκος Οφίλης, ο συνάδελφός σας, ο βουλευτής, το μεάρχησε παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως η κυβέρνηση τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της βίας και της αστυνομοκρατίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και την ίδια στιγμή, συγχωρέστε με λίγο, μόνο να πω, την ίδια στιγμή το κόμμα σας μιλάει για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι απλώς ντροπή, είναι συνενοχή. Εδώ δημιουργείται ένα, να το πω έτσι, κομφούζιο με όλο αυτό, τη στάση των δύο κομμάτων και του δικού σας και του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο μεγάλο θέμα. Σας ακούω. Λοιπόν. Καταρχήν είναι γνωστή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για αυτά τα θέματα. Αντί να καταγγείλουν αυτά τα θέματα, ως ένα βαθμό δείχνουν μια ενοχή ή είναι συνένοχη όταν δεν τα καταγγέλνουν. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να επιτρέψουμε την ανομία, να επιτρέψουμε τους μπαχαλάκηδες, να επιτρέψουμε αυτούς που τρομοκρατούν τους φοιτητές, αυτούς που τρομοκρατούν και απειλούν τους καθηγητές, αυτούς που γκρεμίζουν αίθουσες και σχολεία ενώ τα πανεπιστήμια να επιτρέψουμε σε αυτούς να κάνουν αυτή τη δουλειά για να μην δυσαρεστήσουμε αυτούς ή να συγκλίνουμε με αυτό που λέει ο κύριος Φίλης. Είναι γνωστή η θέση του κύριου Φίλης. Είναι γνωστό ότι οι θέσεις μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετες, όχι σήμερα, χρόνια τώρα. Τα παρακολουθούμε χρόνια και εσείς είστε έμπειρος πολιτικός, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Λοιπόν, δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό, είναι σε εξέλιξη. Όχι, το να επιμείνετε με δύο κουβέντες σας το είπα εγώ. Ναι. Είναι μια συζήτηση ατέρμονη που χρόνια γίνεται κατά περίπτωση όταν παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα. Πρέπει να σταματήσουν. Αποτελούν τροπή για την ελληνική πολιτεία, αποτελούν τροπή για όλους μας. Δεν βλέπουμε πουθενά στον κόσμο τέτοια φαινόμενα. Και γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη, κύριε Αναστασιάδη, γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη? Προφανώς, γιατί και εδώ πρέπει να πούμε ότι
υποστηρίζουμε τον Πρίτανη, προφανώς γιατί ο Πρίτανης ίσως ήταν ο πιο, αν θέλετε, θαραλέος και θέλησε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Η Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο, ναι, συγκεντρωμένο, άρα είναι και ένας χώρος ευνοϊκός για αυτούς για να αναπτύξουν τις δραστηριότητες. Μάλιστα. Πάντα ήταν η Θεσσαλονίκη πρώτη της. Πάμε στα άλλα θέματα που θέλω να συζητήσω μαζί σας, κύριε Αναστασιάδη, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Αναφέρομαι στη συμφωνία της χώρας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη πηγαίνει, αύριο δηλαδή, ουσιαστικά κυρώνεται από τη Βουλή. Ξεκίνησε η συζήτηση. Χτες, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ δηλώνουν τη στήριξή τους, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις από τη μεριά των υπολείπων. Σημαντικές, και θα ήθελα να μου πείτε, κατά τη γνώμη σας, γιατί μπήκε αυτό στη συζήτηση χθες στη Βουλή, τα ανταλλάγματα της χώρας μας πέρα από το γενικότερο πλαίσιο της προστασίας, όπως ουσιαστικά άκουσα και τον κύριο Κουμουτσάκο να αναφέρεται. Ποια είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι οι κρίσιμες σημερινές διεθνείς και περιφερειακές, αν θέλετε, καταστάσεις επιβάλλουν τέτοιες συμφωνίες, ιδίως όταν αυτές οι συμφωνίες είναι με τη μεγαλύτερη δύναμη της υφηλίου, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγήθηκε η συμφωνία με τη Γαλλία, άρα αυτό δίνει μια δυνατότητα στη χώρα μας να αναβαθμιστεί και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά. Και πάντα αυτές οι συμφωνίες, οι διπλωματικές, αποτελούν πολλαπλασιαστή, αν θέλετε, της αμυντικής και πολιτικής δύναμης της χώρας. Και εγγύηση ίσως της σταθερότητας και της ανεξαρτησίας της χώρας. Η συμφωνία αυτή είναι υποφελής για τη χώρα μας, εμείς έτσι την είδαμε. Η κριτική, η χθεσινή συζήτηση, επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές συζητήσεις. Μα το ξέρω, ξέρω ότι πώς τα παρακολουθείτε πολύ εκτεταμένα αυτά τα θέματα, αλλά γι' αυτό και ζήτησα τις δικές σας σκέψεις. Ήταν ήρεμοι και πολιτισμένοι, χωρίς εντάσεις. Αναπτύχθηκαν όσον αφορά τις θέσεις των κομμάτων δύο διαφορετικές θέσεις. Η μία του Κουκούι που είναι καθαρά απορριπτική, κάθετα αντίθετη με τη συμφωνία, και το γνωρίζουμε αυτό και νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Υπάρχει μεγάλη βαθιά ιδεολογική διαφορά, άρα δεν χρειάζεται συζήτηση. Και η δεύτερη που εκφράστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και από την Ελληνική Λύση και αναφέρθηκε στο περιεχόμενο, σε αυτό που, στην ερώτηση, σε αυτό που λέτε, αν το περιεχόμενο της συμφωνίας, αν έγινε η σχετική διαπραγμάτευση, αν η διαπραγμάτευση που θα ωφελούσε εμάς και πώς το περιεχόμενο της συμφωνίας είναι. Το αντάλλαγμα δηλαδή, εν κατακλείδη η κυρία Αναστασία, το αντάλλαγμα να το πω έτσι. Πέρα από αυτό το μήνυμα που είπατε, το γεωστρατηγικό. Αν το λένε το αντάλλαγμα. Λοιπόν, η συμφωνία έχει δύο νέα στοιχεία. Το ένα είναι ο χρόνος διάρκειας, εκεί που ασκήθηκε και μεγάλη κριτική, τα 5 χρόνια. Πιστεύω ότι αυτό εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, γιατί η άλλη πλευρά χρειάζεται χρόνο για να προγραμματίσει και στρατηγικά, αν θέλετε και οικονομικά, για να επενδύσει στη χώρα, γιατί στους χώρους όπου θα μείνουν, που θα υπάρχει αμερικανική παρουσία, χρειάζονται βελτίωση. Και στα 4 νέα στρατόπεδα που έχουν προσθεθεί για παρουσία αμερικανικού στρατού. Και κυρίως για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Εκεί εμείς είπαμε καθαρά ότι θέλουμε την αμερικανική παρουσία στο λιμάνι και οι εξελίξεις στην περιοχή δικαιώνουν την απόφαση μας. Άλλωστε πρέπει να θυμάστε κάτι. Στην πρώτη συζήτηση, τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον κύριο Μπάιντεν, το πρώτο θέμα που έθεσε ήταν η ενόχλησή του για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας να υπάρχει εκεί παρουσία, για τη διασφάλιση των συμφερόντων, αλλά και για την ενεργειακή διάσταση που έχει η παρουσία των Αμερικανών εκεί και η βάση υποποιημένου, η αποθήκη. Τι έναξε των εργασιών που έγινε πριν από λίγες μέρες από τον Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Κύριε Αναστασιάδη, όλα αυτά όμως δείχνουν, να το πω έτσι, ένα νέο πλαίσιο αναβαθμισμένο στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Καμία αμφιβολία, έτσι κι αλλιώς ακολουθεί και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού και η συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, και αλλά και για πρώτη φορά η ομιλία του στο Κογκρέσο. Πολύ σημαντικό. Τα μηνύματα στην απέναντι μεριά περνάνε όμως αυτά. Γιατί βλέπουμε εκεί ο Ερντογάν συνεχίζει τις προκλήσεις, χωρίς σταματημό, να το πω έτσι. Ναι, μπορεί να συνεχίζει τις προκλήσεις και τις απελές, αλλά δέστε ότι αυτά που γίνονται στη χώρα μας σήμερα δεν γίνονται στην Τουρκία. Ο ρόλος της Ελλάδος αναβαθμίζεται, είναι αναβαθμισμένος μέσα στο ΝΑΤΟ.
και η ενόχληση της Τουρκίας και ίσως και αυτή η αύξηση της επιθετικότητας, της προκλητικότητας, να έχει αυτά τα στοιχεία. Και επίσης να τονίσουμε και να μην παραβλέψουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, προσκαλείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ακόμη δεν έχει προσκληθεί ο πρόεδρος Ερντογάν. Και πάντα ξέρετε πως μία πρόσκληση του πρόεδρου των ΗΠΑ σε οποιοδήποτε πρωθυπουργό και στην προκειμένη περίπτωση στο δικό μας πρωθυπουργό έχει την ιδιαίτερη βαρύτητα και τη σημασία, γιατί δείχνει καταρχήν ότι θεωρεί τη χώρα αυτή αξιόπιστο σύμμαχο και παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή. Καμία αμφιβολία γι' αυτό τώρα. Επειδή αναφερθήκαμε στον κύριο Biden και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για τα οικονομικά τα οποία καίνουν τους πάντες, και εσάς και εμάς και όλους, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ο κύριος Biden χθες ανακοίνωσε πως ύψιση προτεραιότητα για την κυβέρνησή του, μιλάμε για τις ΗΠΑ τώρα, για να καταλάβουμε λίγο τα μεγέθη, θα είναι ο πληθωρισμός. Εμείς χθες είχαμε μια ανακοίνωση 10,2. Πάρα πολύ σημαντική μετά από 28 χρόνια. Εδώ η δική μας προτεραιότητα είναι αυτή, η θάθμιση του πληθωρισμού. Θα προχωρήσετε σε περισσότερα μέτρα, δηλαδή για παράδειγμα θα μειώσετε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, γιατί αυτό περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έτσι τουλάχιστον ακούστηκε. Όλα εξετάζονται, αλλά πρέπει να ξέρουμε, να καταλάβουμε όλοι ότι η απρόβλεπτη πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις, οι παράλληλες στην ενέργεια και η αύξηση του πληθωρισμού αποτελούν το μεγαλύτερο κίνδυνο για την οικονομία. Και αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο επόμενο διάστημα, και αυτό είναι σε γνώση της κυβέρνησης, και βεβαίως θα πάρει τα μέτρα που απαιτούνται για να στηρίξει τις κοινωνίες σε συνέχεια των μέτρων που έχει ανακοινώσει πριν από 5 μέρες ο Πρωθυπουργός για την ενέργεια, που έχουν προτεραιότητα, για το ρεύμα δηλαδή, που έχει προτεραιότητα, γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι και αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Άρα πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία οριζόντια και τις επιχειρήσεις, και αυτό γίνεται, θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου όπως ξέρετε, και για τον πληθωρισμό που είναι παγκόσμιος πλέον και ήδη προκάλεσε και την παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, λαμβάνονται μέτρα. Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς ακόμη δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Είναι το υπεροκιάνιο που είπε ο Πρωθυπουργός, ναι, που αργεί να στρίψει. Γραφειοκρατίας. Και βλέπουμε και άλλα πράγματα που είναι ενισχυτικά όσον αφορά την δήλωση Τράγκη για κατάργηση του ΒΕΤΟ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρές χώρες. Θα έχουμε ευκαιρία να ξαναπούμε. Κύριε Αναστασιάδη, θέλω να μου υποσχεθείτε ότι θα μιλήσουμε λίγο πριν τη 19η Μαΐου, γιατί είμαστε στο Μάιο και είναι η μέρα της γενοκτονίας, και θα ήθελα τη σκέψη σας, ανανεώνουμε την συζήτησή μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στο Flash. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.